Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Την εκταμίευση της υποδόσης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ελλάδα αναμένεται να εγκρίνει σήμερα το Eurogroup. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι η τέταρτη αξιολόγηση του προγράμματος με τα 88 προαπαιτούμενα θα είναι μακράς διαρκείας. Από την άλλη πλευρά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιμένει πως με τα σημερινά δεδομένα η Ελλάδα δεν θα πετύχει πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ το 2019 χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων και στη βάση αυτή ζητάει μείωση του αφορολόγητου από την 1η Ιανουαρίου 2019. Κυβέρνηση και ευρωπαϊκοί θεσμοί επικαλούνται τις δημοσιονομικές επιδόσεις της τελευταίας τριετίας για να αναχαιτήσουν τις θέσεις του Ταμείου, το οποίο όμως επιμένει πως μόνο εάν λάβει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως θα επιτευχθεί πλεόνασμα τέτοιου μεγέθους, θα επαναχωρήσει. Θετικά είναι τα μηνύματα που έρχονται για τον ελληνικό τουρισμό λίγο μετά το κλείσιμο της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο. Ωστόσο, οι βασικοί ανταγωνιστές μας φαίνεται πως αρχίζουν να ανακτούν και πάλι τις δυνάμεις τους, αφού αξιοσημείωτο καταγράφεται και το ενδιαφέρον για την αγορά της Τουρκίας αλλά και των χωρών της Βορείου Αφρικής. Η ενωδική πορεία της Ελλάδος τώρα φαίνεται να συνεχίζεται, με τους Γερμανούς παραδοσιακά να παραμένουν οι καλύτεροι πελάτες της χώρας μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος, το 2017 επισκέφθηκαν την Ελλάδα περισσότεροι από 3,7 εκατομμύρια Γερμανοί. Την βεβαιότητα πως η απίκηση του Άρη θα σώσει το ανθρώπινο είδος σε περίπτωση Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, εξέφρασε ο ιδρυτής της SpaceX και της Tesla, Elon Musk. Οι άνθρωποι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην απίκηση του Άρη, προκειμένου το ανθρώπινο είδος να μην εξαφανιστεί σε περίπτωση ενός Τρίτου Παγκόσμιου Πυρηνικού Πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε εκδήλωση στο Austin του Τέξας. Την Κυριακή μπορώ να σας πω ότι κατασκευάζουμε το πρώτο διαπλανητικό σκάφος για τον Άρη και νομίζω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε σύντομες πτήσεις μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, ανέφερε. Σύμφωνα με τον ως τώρα προγραμματισμό, η SpaceX σχεδιάζει να στείλει στον Άρη την πρώτη μη επανδρομένη αποστολή το 2022 και τους πρώτους ανθρώπους το 2024. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηρία και αγορά στο σημείο άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 821,57 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,11% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.